Πάμε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, σας το είπαμε και στην έναρξη της εκπομπής. Αυτό το Σαββατοκυριακό ανεβάζει μια εξαιρετική παράσταση. Ένα μοναδικό πραγματικά, μια μουσική πανδεσία θα έλεγα εγώ. Πάμε να συναντήσουμε τον μαέστρο, τον κύριο Ραφαήλ Φιλαρινό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κύριε Καριωτάκη, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, Στραβίνσκι στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έχουμε να κάνουμε αυτή την εκπληκτική παράσταση και δικαίως την είπατε εξαιρετική παράσταση, διότι σπάνια εμφανίζεται και σπάνια παίζεται στην πλήρη της μορφή. Δηλαδή είναι και το θεατρικό και το μουσικό μέρος μαζί. Συνήθως παίζεται το μουσικό μέρος του Στραβίνσκι, διότι μιλάμε για ένα από τα καλύτερα έργα του 20ου αιώνα. Εμείς λοιπόν θα το παίξουμε στην πλήρη τη μορφή μαζί με το ποιητικό κείμενο του Ραμί. Οπότε έχουμε μια πλειάδα ηθοποιών, έχουμε ένα εξαιρετικό team. Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω και γυρίζω στην Κρήτη και βλέπω ότι το 90% είναι κριτικοί καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος σε αυτή την υπερπαραγωγή. Πραγματικά. Και αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι πάρα πολύ καλό να ανεβάζουμε τέτοιας δυσκολίας έργα με εγχώριους καλλιτέχνες. Ένα αριστούργημα με καταβολές όμως από Γκέτε, κύριε Πιλαρινέ. Με καταβολές από Γκέτε. Είναι αλήθεια ότι είναι μια φαουστική ιστορία. Αυτό που με βασάνιζε πολύ καιρό όσο το μελέταγα είναι για πόσο Ραμί αποφασίζει να ξανασχοληθεί μετά τον Γκέτε με μια τέτοια ιστορία. Έτσι, είναι λίγο περίεργο. Θέλετε όμως, να πείτε στον κόσμο δύο κουβέντες για την ιστορία, έτσι, για να καταλάβει όποιος δεν ξέρει τι πρόκειται να δει. Βεβαίως. Η ιστορία προέρχεται από ένα ρώσικο παλιό παραμύθι, το οποίο είναι ο στρατιώτης και ο θάνατος. Από εκεί εμπνεύστηκαν και ο Στραβίνσκι και ο Ραμί, πήραν αυτή την ιστορία και έφτιαξαν την ιστορία του στρατιώτη, που είναι η ιστορία του καθενός μας. Ο κάθε ένας από εμάς είναι αυτός ο στρατιώτης. Ο διάβολος εδώ λοιπόν, σε αντίθεση με τον Γκέτε, δεν είναι ότι κάνει μια διαπραγμάτευση, τίμια και σωστή, εγώ θα σου δώσω τα νιάτα σου και εσύ θα μου δώσεις την ψυχή σου. Το συμφωνούνε, τελειώσαμε. Ήταν μια συμφωνία τίμια αυτή εδώ που τα λέμε. Εδώ πέρα είναι ότι τον εξαπατά. Και όταν ο στρατιώτης, ο κάθε ένας από εμάς, το καταλαβαίνει ότι εξαπατήθηκε, δυστυχώς είναι πολύ αργά. Πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας από αυτή την εξαπάτηση, την οποία μπορεί να μας βρεθεί και μετά δεν υπάρχει δικαιολογία. Η αφέλεια τιμωρείται. Αυτό λέει ο Ραμί. Και οπωσδήποτε παραπέμπει σε αρχαία ελληνική τραγωδία. Έτσι, είναι ο Τύρανος. Η αφέλεια τιμωρείται. Δεν γνώριζε τι έκανε, παρόλα αυτά ο νόμος είναι νόμος και τιμωρήθηκε. Πρέπει να ετοιμάζουμε τον εαυτό μας, να είμαστε τόσο προετοιμασμένοι, να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το σωστό και ποιο θα ακολουθήσουμε χωρίς να βιαζόμαστε. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Υπομονή λοιπόν λέει ο Ραμί. Αυτή η ιστορία... Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό στο τέλος τιμωρείται ο στρατιώτης. Παρότι καταλαβαίνει το λάθος που έκανε αρκετά νωρίς. Βέβαια, είχε γίνει πλούσιος με την ανταλλαγή που έκανε με ένα βιβλίο που του έδωσε ο διάβολος αντί για το βιολί του. Το βιολί του αντιπροσωπεύει την ψυχή. Μόλις δίνει την ψυχή του, το βιολί του στο διάβολο και το ανταλλάσσει με το βιβλίο ο στρατιώτης, από εκείνο το σημείο και μετά έχει χάσει πια το παιχνίδι. Η ψυχή δεν επιστρέφει όταν τη δώσεις, ούτε όταν τη δανείσεις. Είναι δικιά σου και πρέπει να την κρατήσεις δικιά σου μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι Σάββατο και Κυριακή, κύριε Πιλαρινέ, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, οι δύο παραστάσεις, εισιτήρια τώρα για τον κόσμο, νομίζω και σήμερα το απόγευμα μπορεί να βρει κανείς και στη Βικελαία, Δημοτική Βιβλιοθήκη, και βεβαίως και πριν από τις παραστάσεις. Μπορεί να βρουν ακόμα, έχουν μείνει ελάχιστα. Και ναι, το Σάββατο αύριο διευθύνω εγώ, την Κυριακή διευθύνει ο Γιάννης ο Πρωτόπαπας, ναι. Ο δικός σας, ο Ηρακλειώτης Μαέστρος. Και έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, πρέπει οπωσδήποτε ο κόσμος να τρέξει να προλάβει για να δει αυτό το εξαιρετικό αριστούργημα, το οποίο παίζεται ελάχιστες φορές στον κόσμο ολόκληρο. Δεν το βρίσκεις εύκολα, ούτε στην Αθήνα το βρίσκεις εύκολα. Και στο μεταξύ... Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Ναι. Κύριε Πιλαρινέ, μια σύνθεση που περιλαμβάνει τα πάντα, από την κλασική μουσική μέχρι και την τζαζ, μπορώ να πω, σωστά. Είναι η μουσική παλέτα του Στραβίνσκι, είναι ιδιοφυής. Περιλαμβάνει ταγκό, περιλαμβάνει βάλς, περιλαμβάνει μπαχ,
περιλαμβάνει ύμνους του Λούθυρου, περιλαμβάνει τα πάντα. Δηλαδή έχει μια μουσική πανδεσία με μεγάλες επιρροές από την τζαζ. Έχει κάνει μια γκροτέσκο μουσική σύνθεση η οποία ακολουθεί σε όλο το έργο αυτό το πράγμα το, και, την, και την, τη, τη δραματουργία του έργου που καταλήγει βέβαια σε, σε δράμα, έτσι, στο χάσιμο της ψυχής από την αφέλεια που είχε ο στρατιώτης να πιστέψει τον οποιοδήποτε. Και ο Σταβίσκη το ακολουθεί με έναν τρόπο πραγματικά μαγικό, γι' αυτό θεωρείται και ένα από τα καλύτερα έργα του 20ου αιώνα. Μάλιστα. Μια μεγάλη παραγωγή σε ένα μεγάλο έτσι, πολιτιστικό χώρο. Πώς το βλέπετε το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου, κύριε Πιλαρινέ? Και ένα το γνωρίζετε βεβαίως καλά. Βέβαια. Ένα χρόνο περίπου είχαμε να σας δούμε, σωστά? Ένα χρόνο περίπου, έτσι. Ένα χρόνο μετά βρίσκω και χαίρομαι πολύ που βρίσκω ότι οι βάσεις που βάλαμε συνεχίζουν, δεν έχει αλλάξει τίποτε και το βρίσκω ότι πηγαίνει και προς το καλύτερο. Το να βλέπω τόσους πολλούς κριτικούς καλλιτέχνες σε τόσο δύσκολα έργα, σε τόσο σημαντικές παραγωγές, είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο. Όσο δυνατόν λιγότερες προσκλήσεις από εκτός Κρήτης προκειμένου για να επανδρώσουν, ας πούμε, ένα πολιτιστικό γεγονός. Σημασία είναι να γίνει ένα κύτταρο το οποίο θα μπορούν όλοι οι κριτικοί καλλιτέχνες να επιστρέφουν στην πατρίδα τους και να έχουν τόπο να δουλέψουν. Αυτό είναι το ζητούμενο, να γίνει στο 100% κάποια στιγμή. Mm-hmm. Αυτός ήταν και ο στόχος, νομίζω, από την αρχή, έτσι δεν είναι, κύριε Πιλαρινέ? Αυτό το στόχο δεν είχατε θέσει από την αρχή? Βέβαια. Αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό και εγώ αυτό είχα κατέβει μαζί με τον Μύρο τον Μιχαλίδη, γι' αυτό με κάλεσε, αυτό προσπαθήσαμε να στήσουμε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι σε αυτό, στη μεγάλη πρώτη προσπάθεια να μπορέσει να εκτοξευθεί αυτό το πράγμα και βλέπω ότι πραγματικά λειτουργεί άριστα. Και άρα, πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι, μιλάμε για ένα πολιτιστικό σημείο αναφοράς στην Κρήτη και όχι μόνο, έτσι, για το πολιτιστικό κέντρο, κύριε Πιλαρινέ. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει και η εξαγωγή του προϊόντος. Mm-hmm. Όταν το προϊόν φτάσει σε υψηλά σημεία, άριστα σε όλα τα επίπεδα, θα αρχίσει και η εξαγωγή του προϊόντος. Όλα έρχονται στην ώρα τους. Σιγά σιγά σημασία έχει να εμπλακεί ο κόσμος, να το αγαπήσει ο κόσμος, που βλέπω ότι σε τέτοιες παραστάσεις έχουμε γεμίσει, είμαστε σχεδόν sold out, όπως είδα και στις προηγούμενες όπερες που γίνανε. Και αυτό είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό κοινό εδώ του Ηρακλείου. Και φυσικά την στήριξη του Δήμου και της περιφέρειας και όλων των παραγόντων, των πολιτικών παραγόντων, να μείνει ζωντανό το πολιτιστικό και να μείνει ζωντανό και να φτιάχνει τόσο μεγάλες παραγωγές υψηλής ποιότητας. Άστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διακόψαμε την πρόβα, και το εγώ ξέρω. Σας και σας δεν ζητούμε πειράζει, τα πάντα πεινά. Δεν πειράζει, τον κόπο να τα λέμε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Και σε εσάς.